Έτοιμος. Ναι. Τι έτοιμος, το κοινωμίνο το μικρόφωνο. Παραγγελία να δώσεις. Μία, φέρε μία. Ξαναρώταμε μία. Εντάξει, όλα. Όχι, φέρε το μικρόφωνο. Γεια σας. Καλώς ήρθατε, τι κάνετε. Πες εσύ στον κόσμο τι έχουμε σήμερα να πούμε, λοιπόν, τι θα κάνουμε. Σήμερα θα το κάνουμε. Κύριο θέμα του βίντεο είναι η καινούργια ταινία Inside Out. Το Inside Out 2 βγήκε. Πότε βγήκε? Πήρα το μικρούλι ανιψάκι μου και πήγαμε να δούμε το Inside Out 2. Απίστευτο. Είμαστε με τα παιδάκια στριμωγμένοι. Ναι, με τα παιδάκια της μαμάδες τους. Ναι. Και πού έβλεπες και κανέναν εμβόλυμο, κανένα μπαμπά, ένας μπαμπάς εδώ. Πού ήταν εκεί πέρα με το ζώο. Άλλος ένας στη γωνία. Οι άλλοι βλέπαν όλοι γκιούρο. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για αρκετά πραγματάκια, αλλά το βασικό από όλα αυτά που θα μιλήσουμε είναι το Inside Out 2, το οποίο βγήκε πόσα χρόνια μετά την πρώτη ταινία. 9 ολόκληρα χρόνια μετά από την πρώτη ταινία. Και εκτός από το δεύτερο Inside Out θα μιλήσουμε για την νέα ταινία Superman, που αργεί ακόμη να έρθει, αλλά έχουμε καινούριες φωτογραφίες που βγήκανε στο προσκήνιο και εννοείται ότι ξεκινήσανε πάλι τα δικά τους όλοι. Αυτή η σελή έχει τον σόβρακο από πάνω. Και θα πούμε και για το A Quiet Place, το Day One, το οποίο είτε βγαίνει την ημέρα που κυκλοφορεί αυτό το βίντεο, είτε ήδη έχει κυκλοφορήσει. Έχει βγει δηλαδή και κυκλοφορεί με το βίντεο, γιατί δεν ξέρω πότε θα κάνω edit το συγκεκριμένο βίντεο. Αυτά θα πούμε, φτιάξτε καφεδάκι, αράξτε την παρέα μας. Μας ακούτε από Spotify, από Apple Podcasts και εννοείται ότι βλέπετε τις φατσάρες μας από το Eyute Etube. Οπότε είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το 10ο. Όχι, το 10ο το έχουμε κάνει νομίζω. Όχι. Το 10ο έχει βγει. Ναι. Νομίζω ότι ξεπεράσαμε τα 10 ρε Μόρτι. Κολλάμε. Από τις λίγες σειρές στο κανάλι. Χαμός, έχουμε πάρει φόκο, ε. Μπράβο. Λέω να ξεκινήσουμε με το Inside Out 2, το οποίο πήγαμε, το είδαμε, το απολαύσαμε. Τίγκα, παιδιά, το σινεμά. Το απολαύσαμε, εντάξει. Τίγκα το σινεμά. Εγώ να σας πω την αλήθεια, επειδή πήγα προετοιμασμένος για το τι θα συναντήσω στην αίθουσα, το απόλαυσα. Εμένα δεν μου άρεσε η θέση που είχαμε, επειδή αργήσαμε. Α, ναι, πήγαμε στον εξώστη, ναι, παιδιά. Ναι. Δεν είχα ξαναπάει τόσα χρόνια στο Μάγια, παιδιά, εδώ στη Χαλκίδα, και δεν είχαμε ξαναπάει στο. Και καθόμουν σε μια καρέκλα που έκανα και κούνια ταυτόχρονα. Ναι. Τα κακά που λέμε του σινεμά τη σήμερα ημέρα. Γενικά φυτοζωούν τα σινεμά. Σε μια ημέρα, μάλλον σε μια εβδομάδα που είδαμε κόσμο και κοσμάκι να μπαίνει στην αίθουσα. Παιδιά, 7,5 ώρα που ήταν η προβολή, μου στέλνανε και φωτογραφίες φίλοι μου που περνάγανε απ' έξω από το σινεμά. Ήτανε τίγκα. Πρώτη φορά πήγαμε και μας λέει, επειδή γίνεται χαμός κάτω, πήγαινε πάνω. Πήγαινε πάνω. Δηλαδή, μας στείλανε πάνω επειδή δεν υπήρχε κάτω θέση. Για τέτοιο χαμό μιλάμε και δεν γίνεται μόνο εδώ χαμός, γίνεται γενικά, διότι το δεύτερο Inside Out ξεπέρασε το Dune, τα έσοδα του Dune, μέσα σε 8 ημέρες. Τα έκανε όλα όπα. Και δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν τα αξίζει. Είδες πως τα μικρά παιδιά γενικά μπορούν να τα αλλάξουν όλα στο σινεμά. Η αγορά των animated movies είναι μια διαφορετική αγορά από τις υπόλοιπες ταινίες. Δηλαδή δεν νομίζω ότι γνωρίζει κρίση ή την κρίση τουλάχιστον που γνωρίζουν οι live action ταινίες. Ναι. Γενικά τα παιδάκια θα πάνε να δουν, δηλαδή με τις μαμάδες τους. Μη σου πω, οι ίδιες οι μαμάδες και οι πατεράδες θα πάνε τα παιδάκια για να ηρεμήσουν λίγο για δύο ωρίτσες, να δουν και καμιά ωραία ταινιούλα, να πάρουν και κάποια μηνύματα. Και κακή εντελώς δεν είναι ταινία, πάλι θα. Θα πάνε. Μα δεν θα καταλάβει και το παιδάκι. Εντάξει, απλά αν είναι καλή, θα του μείνει αξέχαστη για όλη του τη ζωή, ρε παιδί. Ναι. Αν δεν είναι τόσο. Όπως ας πούμε το Inside Out το 1. Το 1, ναι. Που βγήκε πριν 9 χρόνια και έκανε πάταγο και γι' αυτό. Αυτός ο πάταγος πριν 9 χρόνια βγαίνει σε ΚΑΣ. Ναι. Τώρα, θες να πεις πρώτα εσύ τι σου άρεσε, τι δεν σου άρεσε, να ξεκινήσεις. Ναι, εγώ θέλω να πω ότι το Inside Out το 1. Πάμε, κάτσε και μια τρίχα εδώ πέρα. Ναι. Τσανθίστα είναι. Πάμε, έλα. Και άλλη, περίμενε. Ναι, δεν πειράζει. Άσε τώρα, άμα τους ψάξουμε μία-μία. Πάμε. Λοιπόν, το Inside Out. Τα μυαλά κουβαλάς. Ναι. Μίχα. Το Inside Out το 1. Ναι. Το είχα δει, δεν θυμάμαι ποτέ, όταν είχε πρωτοβγεί περίπου. Ναι. Ήμουνα 8-9 χρονών, πόσο ήμουνα. Αχα. Σε ένα όχι και τόσο νόμιμο σινεμά. Δηλαδή. Ήταν ένα torrent σινεμά. Α, αυτό εδώ λες το τοπικό. Ναι. Που βάζανε παιδιά. Πες το. Είχαμε ένα σινεμά εδώ πέρα. Εδώ τέλος πάντων. Που δεν ήταν και τόσο νόμιμο. Βάζανε με προτζέκτορα.
προτζέκτορα, ναι, σε άσπρη τέτοια λερωμένο πανί τέτοιο. Από torrent. Καρέκλες από τον Μίτσο το καλό παιδί. Συνδεδεμένο σε PC. Πλαστικές. Ναι, συνδεδεμένο σε PC. Το ανοίγανε μέσω φακέλου το τέτοιο. Το έβλεπε ότι είναι πειρατικό. Το έβλεπε το αρχείο. Και 9 χρόνια που ήμουν, εγώ 10 το καταλάβαινα. Και τα, αλλά μα άρεσε, εντάξει. Να σου πω κάτι. Λες να φορέσω ακουστικά εγώ να μα ακούω. Μπράβο. Προφανώς το Inside Out 1 και λόγω τη ηλικία που το είχα δει μου έχει μείνει αξέχαστο. Το έχω δει τις 4 φορές τότε και δεν το βαρέθηκα ποτέ. Από τις αγαπημένες μου animation ταινίες. Τώρα όμως το 2, 9 χρόνια μετά, που υποτίθεται αν το έχεις δει τότε μικρός, σε τέτοια ηλικία, τώρα θα είσαι έφηβος και γι' αυτό ασχολείται με την εφηβεία. Δεν μου άρεσε, δεν ξέρω αν φταίει η ηλικία, αλλά δεν μου άρεσε όπως η πρώτη ταινία. Είναι το ίδιο ας πούμε ποιοτική και καλή. Καταρχάς να πούμε ότι είναι ακριβώς το ίδιο σενάριο. Ναι. Στη βάση του, το Inside Out 2 με το Inside Out 1, είναι ακριβώς το ίδιο σενάριο. Το μόνο που αλλάζει είναι ο λόγος για τον οποίο καταστρέφονται όλα. Ναι. Δηλαδή, στο πρώτο, γιατί το έχω σημειώσει εδώ πέρα, στο πρώτο Inside Out υπάρχουν οι βασικοί χαρακτήρες, δηλαδή η χαρά, η λύπη και οι υπόλοιποι τώρα που δεν τους θυμάμαι, ναι, ο θυμός νομίζω, η αηδία και ο φόβος. Ναι. Και το λούζουν η χαρά με τη λύπη, κάπου ακουμπάει νομίζω η λύπη που δεν πρέπει και γίνονται λίγο μαμούνια όλα και η μικρή αρχίζει να κλαίει εκεί που δεν πρέπει και χαλάνε όλα και εκδιώχνονται από το κέντρο ελέγχου η χαρά με την λύπη και μένουν ο θυμός, η αηδία και ο φόβος. Και, ο φόβος. Ναι. Και το λούζουν και αυτοί επειδή δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους και μετά γίνονται όποια ό,τι πρέπει να γίνει τέλος πάντων για να έρθουν ξανά τα νησιά της, πώς λεγόντουσαν, τα νησιά της προσωπικότητας. Και στο 2 τι γίνεται, έρχεται η εφηβεία να παίξει τον ρόλο της χαράς και της λύπης. Στην ουσία η ίδια η εφηβεία φέρνει νέα συναισθήματα που δεν υπήρχαν πιο πριν. Στην ουσία έρχεται η ανησυχία και η βαρεμάρα που ήρθε, ναι, η καινούργια, η ντροπή που ήρθε. Ναι, 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 ναι. Και η ζήλια ήρθε. Αχα. Άγχος, φθόνος, ντροπή, ανία. Ναι, ανία λέγονταν, όχι, ναι, βαρεμάρα, ναι. Άγχος, φθόνος, ντροπή, ανία. Καλά, να πω ότι λάτρεψα τον ή την, τον ντροπή. Ήτανε, το λέγανε η ντροπή, αλλά ήταν στην ουσία. Ναι, ντροπή σκέτο, ούτε η, ούτε ο. Ντροπή, ναι, ντροπή σκέτο, αλλά ήταν. Εμένα τουλάχιστον φαινόταν ο. Ναι, ήταν ο νομίζω. Ντροπή. Ναι, γιατί ήταν ένα τεράστιο, ναι, τύπος με μια μητόγκα μεγάλη, έτσι, πολύ γλυκούλης χαρακτήρας. Με το φουτεράκι του που κάθε, ναι, φορά, ναι, που τίγε το τράβαγε και κρυβόταν εκεί για πολύ πλάκα. Εσένα σε κέρδισε αυτό. Και αυτό ήταν ο σκοπός της ταινίας, όπως και πάρα πολύ. Είχε σκοπό να κερδίσει ακόμα και το μεγαλύτερο, ναι, γονιό έως το μικρότερο παιδάκι, ας πούμε. Γιατί κάνει και πολύ έξυπνα αστεία για τους γονείς. Μέσω, ναι, των, ναι, συναισθημάτων πάει στο μυαλό του γονέα και σου κάνει αστεία από εκεί. Για να ταυτιστούν και οι γονείς που βλέπουν την ταινία. Μα δεν κατάλαβες καλά. Το Inside Out και το 1 και το 2, τα Inside Out μάλλον, δεν έχουν δημιουργηθεί για παιδιά. Για να. Προφανώς για να θα πάνε και τα παιδιά να τη δουν. Ναι. Απλά τα παιδιά θα καταλάβουν το επιφανειακό του πράγματος. Α, τη γλυκούλη χαρακτήρα, α, είπε ένα αστείο, α, να, η πρωταγωνίστρια και αυτά. Αλλά οι ταινίες αυτές οι δύο έχουν δημιουργηθεί για τους γονείς. Βλέπουν οι γονείς τα παιδιά τους. Ακριβώς. Βλέπουν οι γονείς το πώς σκέφτονται τα παιδιά τους. Ανάλογα με την οποιαδήποτε κίνηση και δική τους αλλά και του περιγύρου τους. Στην ουσία είναι ένα μάθημα προς τους γονείς το franchise Inside Out, ναι, έτσι. Γι' αυτό και από εδώ να παροτρύνουμε τους γονείς να πάνε μαζί με τα παιδιά τους να δουν τη συγκεκριμένη, ναι, ταινία, ναι, και μην, γιατί, τα στείλετε μόνα τους. Γιατί και τα παιδιά ταυτίζονται με το χαρακτήρα και τα συναισθήματα, αλλά και οι γονείς. Επίσης, παιδιά, είναι και πολύ ωραία εμπειρία ένας γονιός να πηγαίνει μαζί με το παιδί του να δουν μια ταινία, να μοιραστούν μια τέτοια, ναι, εμπειρία. Γιατί και στο μέλλον θα το. Ένα παιδί θα έχει να το λέει, ρε παιδί μου, και να το μοιράζεται. Ότι πήγα να το δω με τη μαμά και τον μπαμπά, ξέρω εγώ. Και τι ταινία, έτσι. Είναι εκπληκτική. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Όχι όλοι είναι οι χαρακτήρες που μπήκανε, αλλά μου αρέσει ότι ο καθένας για τον κάθε ένα λόγο είναι όπως είναι. Όπως ξαναείπα, τρελάθηκα. Καταρχάς, μου αρέσει πάρα πολύ που έχουν προσθέσει το σύγχρονο στοιχείο. Η ανία στην ουσία είναι το σύγχρονο στοιχείο ενός σύγχρονου εφήβου, ρε παιδί μου, με το κινητό. Με το πώς είσαι εσύ, αυτό το πράγμα. Που έχει αράξει έναν καναπέ. Έτσι, έτσι. Έτσι. Τι σου είπα εκείνη την ώρα, που λες εμένα, εμένα μου αρέσει η ανία. Παιδιά, με τον ντροπή, δεν ξέρω τον, τι ντροπή, δεν ξέρω τι είναι, η τρελάθηκα. Καλά, η ντροπή είναι. Παιδιά, τρελάθηκα. Τρελάθηκα, δεν υπάρχει. Ο τύπος δεν υπάρχει, μου αρέσει πάρα πολύ. Ίσως δεν ξέρω, επειδή και εγώ ήμουν ντροπαλό σαν παιδί. Μεγαλώνοντας έγινε αυτό το πράγμα που βλέπετε σήμερα. Αλλά μικρός και εγώ, όπως και ο Ανδρέας, ήμουν ντροπαλός. Δεν ξέρω, ταυτίστηκα πάρα πολύ με αυτόν τον τύπο και μου αρέσει που ταυτόχρονα με την χαρακτήρα, εννοώ την κεντρική χαρακτήρα, την Ράιλι. Ναι, μπράβο. Ναι, με την Ράιλι
εξελίσσονται και οι χαρακτήρες μέσα στη Ράιλι. Δηλαδή μου αρέσει που η ντροπή... Στην ουσία εξελίσσεται ο εαυτός της Ράιλι. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ, πολύ έξυπνη. Το είχε και από το 1 και από την πρώτη ταινία. Αλλά και στη δεύτερη πάλι. Πολύ έξυπνη οπτικοποίηση των συναισθημάτων και των καταστάσεων που περνάει ένα παιδί μέσα του στο μυαλό του. Τι είναι, κάτι με περπατάει τίποτα. Όχι. Σε βλέπω και τα από πίσω και είναι επικίνδυνα εδώ πέρα. Το καλώδιο είναι λίγο. Γιατί είμαστε εξοχή εδώ πέρα και δεν μας βλέπω καλά. Αυτό, εγώ τρελάθηκα με αυτό. Μου άρεσε πάρα πολύ και η μουσική. Ναι. Τι άλλο θέλεις να πεις? Εμένα δεν μου άρεσε τόσο. Πολύ καλό την έκαναν, την ανησυχία την έκαναν πολύ. Όντως, ας πούμε, είναι αυτό. Αλλά δεν μου άρεσε το πώς τη χρησιμοποιήσανε, ας πούμε. Δεν θέλω να κάνω spoil. Άκου. Καλά. Spoiler alert. Να πούμε λίγο. Δε και δεν μπορούμε να μην πούμε και πολλά. Αν και δεν έχει και νόημα να. Να το πούμε απ' έξω, καταλαβαίνω τι πας να πεις. Ή μάλλον αν δεν πεις αυτό, διόρθωσέ με. Νομίζω ότι πας να πεις ότι η ανησυχία ήταν στην ουσία ο βίλεν της υπόθεσης. Αυτό δεν μου άρεσε. Καλά, δεν κάνεις και κάποιο spoil, γιατί ποιος δεν καταλαβαίνει ότι με το που ξεκινάει, ότι στην ουσία έρχεται. Είναι, καταρχάς είναι αυτή που μόνο κλωτσάδε δίνει στην, στη χαρά. Μα η ανησυχία, αν το προσέξετε, παιδιά, και στην πραγματική ζωή, το άγχος και η ανησυχία και αυτά ποτέ δεν έφεραν. Το πολύ άγχος, η πολύ ανησυχία δεν έφερε το καλό. Και είναι πολύ ωραίο το ότι η ταινία, στην ουσία, παρόλο που τους δείχνει αυτούς να διαπληκτίζονται, το τελικό νόημα που βγάζει. Είναι ότι όλα χρειάζονται. Ναι. Χρειάζεται και η χαρά, χρειάζεται και η λύπη, χρειάζεται και η ανησυχία, χρειάζεται και η ντροπή. Όλα χρειάζονται σε ένα. Και η βαρεμάρα χρειάζεται. Και η βαρεμάρα χρειάζεται, προφανώς. Είναι πολλές φορές και με τους φίλους μου, παιδιά, να το πω και σε εσάς, μια και τώρα συζητησούλα κάνουμε εδώ πέρα. Τώρα, ναι. Τα chilling couch δεν είναι μόνο για να μιλάμε για τις ταινίες, αλλά για να βλέπουμε και μαθήματα μέσα από τη ζωή. Mm. Και το λέω γιατί είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος. Παλαιότερα ένιωθα τύψεις, ας πούμε, επειδή αράζω μια μέρα και δεν κάνω τίποτα. Α, ναι, εγώ καθόλου. Καλά, είσαι μικρός ακόμα, γι' αυτό. Μεγαλώνοντας που οι στόχοι σου θα ανέβουν, τα όνειρά σου θα ανέβουν, θα θες να κυνηγήσεις πράγματα, να πετύχεις πράγματα. Θα δεις και στον εαυτό σου ότι κάτι φορές, ρε παιδί μου, άραζα και έλεγα τώρα κάποιος άλλος. Μπορεί να δουλεύει όσο εσύ κάθεσαι και γι' αυτό σήκω πάνω και δούλεψε. Που κάποιες φορές ήταν καλό γιατί σε οθεί να κάνεις πράγματα, να τρέξεις πράγματα. Αλλά κάποιες άλλες, παιδιά, είναι άσχημο διότι και η μέρα που θα αράξεις απλά και δεν θα κάνεις απολύτως τίποτα είναι ακριβώς το ίδιο χρήσιμη με την ημέρα που θα κάνεις 10 πράγματα. Που θα είσαι απόλυτα παραγωγικός. Είναι το ίδιο ακριβώς σημαντική. Ναι. Γιατί αυτή η μέρα είναι που θα σου φέρει την ημέρα που. Θα είσαι όρεξη να κάνεις τα τέτοια πράγματα. Που θα είσαι 300% παραγωγικός. Ναι. Δεν πρόκειται να σου έρθει ποτέ αυτή η ημέρα όταν πιέζεις καθημερινά τον εαυτό σου. Ναι. Πρέπει να έχεις και την ημέρα που απλά θα αράξεις και είτε δεν θα κάνεις τίποτα, είτε ρε παιδί μου θα ψυχαγωγήσεις τον εαυτό σου με οτιδήποτε άλλο εκτός από τη δουλειά σου. Με ό,τι θες εσύ βασικά. Με ό,τι γουστάρεις. Γιατί θα πάρεις και ερεθίσματα από αυτό, ειδικά αν η δουλειά που κάνεις είναι δημιουργική. Και το inside out το κάνει πολύ όμορφο αυτό. Στο δίνει να το καταλάβεις εκπληκτικά, είτε είσαι μικρός σε ηλικία, είτε είσαι μεγάλος. Εντάξει, τα μηνύματα του, όπως και στην πρώτη ταινία, τα περνάει και μια χαρά. Όχι μόνο τα περνάει, είναι χειρουργικά. Στα βάζει μες στον εγκέφαλο. Βαλμένα και τοποθετημένα. Είναι χειρουργικά τοποθετημένα παντού. Δηλαδή, στην ουσία, παιδιά, είναι αυτό που λέω εγώ το ηθικό δίδαγμα, το μότο που με ακολουθεί σχεδόν όλα τα χρόνια της ζωής μου. Τόσο όσο. Σου λέει ότι όλα τα συναισθήματα πρέπει να τα έχεις τόσο όσο. Ούτε να είσαι πάντα χαρούμενος, ούτε πάντα λυπημένος, ούτε πάντα αγχωμένος, ούτε να είσαι πολύ ντροπαλός. Αλλά πρέπει να τα έχεις όλα, διότι αν δεν έχεις ένα από αυτά θα ξεφύγεις. Ακόμη και τους main χαρακτήρες που υποτίθεται τους έδιωξαν, σου έδειξε στην αρχή ότι ακόμη και αυτοί κάνουν λάθη. Ότι ναι. Δεν είναι σωστό να τον παραγωνίσεις κάποιον από αυτούς. Όλα τα συναισθήματα χρειάζονται. Κάποιες φορές θα υπερτερεί. Ναι, ας πούμε, εννοείται. Δεν μπορείς τώρα να τα. Αν γίνει κάτι καλό, θα χαρείς παραπάνω. Ναι. Αν γίνει κάτι λυπήρο, θα δεν μπορεί. Ναι, δεν μπορεί τώρα, ξέρω εγώ, χτύπα ξύλο, απεθάνει κάποιος και να συναγελάς. Ναι. Δεν γίνεται, ναι. Θα συμφωνήσω μαζί σου ότι η πρώτη ταινία είναι καλύτερη της δεύτερης. Η δεύτερη στην ουσία πατάει στην πρώτη και ψιλοεξελίσσει τη συνταγή, το οποίο το βρίσκω ως θετικό. Δηλαδή, η αποστολή ενός sequel τι είναι, να πάρει το πηγαίο υλικό, την πρώτη ταινία και να την πάει ένα βήμα παραπάνω. Στην ουσία το κάνει με την ηλικία της Ράιλι. Με την ηλικία της Ράιλι, με τους καινούριους χαρακτήρες, ναι. Και με άλλους χαρακτήρες που πετάγονται που και που και έχουν πολύ, είναι πολύ αστεί. Έχει πολύ ωραίες καινούργιες ιδεούλες. Ναι. Δηλαδή, υπάρχει όντως λόγος ύπαρξης του sequel αυτού, διότι έχουμε βαρεθεί τα τελευταία χρόνια να βλέπουμε συνέχειες
οι οποίες δεν έχουν κανένα απολύτως νόημα ύπαρξης. Ονόματα δεν λέμε, υπολείψεις δεν θίγουμε, τώρα, τουλάχιστον τώρα, γιατί γενικά θα τα λέμε. Θα βγει η τρίτη ταινία. Τρίτη ταινία... Που θα είναι με 20 χρονών. Ίσως αργήσει ή ίσως πιάσει ένα άλλο χαρακτήρα. Για μένα, αν θέλουν να το πάνε ωραία σαν τρίτη ταινία... Θα πιάσουν έναν άλλο χαρακτήρα που ίσως να έχει και κάποιο θέμα υγείας. Θα μου άρεσε πάρα πολύ για να περάσουν ένα ωραίο ηθικό δίδαγμα, ας πούμε. Θέμα υγείας τι είναι, ας πούμε, κινητικά να προβλήματα. Να είναι κάποιο παιδί, ναι, με κινητικά προβλήματα. Είναι ένα παιδί με αυτισμό. Ναι. Και να δείχνει πώς σκέφτεται και πώς πρέπει οι άλλοι να συμπεριφέρονται απέναντί του για να περάσει και μήνυμα στον θεατή. Που ίσως να μην έχει καταλάβει πολλά πράγματα, αλλά και στα ίδια τα παιδιά που μπορεί αυτά τα παιδιά να τα βλέπουν. Εντάξει, γιατί είναι αθώα τα παιδιά τώρα. Δύσκολα ένα παιδί θα καταλάβει ότι εκείνη την ώρα αυτό που λέει είναι κακό για το άλλο παιδί. Αλλά μια τέτοια ταινία ίσως να του δώσει, παιδί μου. Μια λίγο... τέτοια ταινία θα του αλλάξει τον τρόπο που σκέφτεται, ναι, σίγουρα σε αυτό το θέμα. Να του δώσει το ερέθισμα ότι. Όταν ένα παιδάκι βλέπει ένα παιδί με αυτισμό, θα του συμπεριφερθεί αλλιώς μετά την ταινία. Αυτό ακριβώς. Οπότε αυτό θα πρότεινα εγώ για τρίτη ταινία. Διότι τώρα τι να πούμε, την 20χρονη. Ράιλι. Αυτό Άξι. Είναι το Scream. Αυτό για το Inside Out 2. Νομίζω ότι συμφωνούμε ότι και οι δύο μας άρεσε πάρα πολύ. Ναι. Το ευχαριστηθήκαμε, διασκεδάσαμε πάρα πολύ, γέλασα πάρα πολύ, είχε πολύ ωραίο χιούμορ. Ναι, είχε αστεία για όλους. Ναι, και μου άρεσε πιο πολύ γέλαγα με τους ίδιους χαρακτήρες παρά με αυτό που έλεγαν. Ήταν πολύ ωραία αποδομένοι όλοι. Και ναι, δεν είναι καλύτερη της πρώτης, διότι η πρώτη τα έχει τερματίσει όλα. Είναι η τέλεια animated movie, σε αυτό το είδος της πάντα. Αλλά έχει νόημα ύπαρξης και μπράβο, και ανυπομονούμε να δούμε και τη συνέχεια. Μπράβο στην Pixar που συνεχίζει ποιοτικά, διότι τα τελευταία χρόνια το έχει χαλάσει λίγο το έργο. Μπράβο τουλάχιστον που τα franchises, τα δυνατά της, τα κρατάει ψηλά. Θέλω να ξαναπώ, ναι, ότι βάζω 10 στα 10 στο χιούμορ. Ναι. Γιατί υπήρχαν στιγμές που γινόταν ένα αστείο και γέλαγαν μόνο τα παιδιά. Γινόταν ένα αστείο που γέλαγαν μόνο οι γονείς. Μπράβο. Γινόταν ένα αστείο που γέλαγαν όλοι. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο να το κάνει μια ταινία. Και δύσκολο. Και πολύ δύσκολο, ναι. Φτάνει όμως για το Inside Out 2, Αντρέα, διότι θα μιλήσουμε. Βασικά, τι θες να μιλήσουμε, να σου πω κάτι. Προτιμάς να βλέπεις καλοκαίρι στο σινεμά animated movies, όχι. Δράσεις, κωμωδίες. Βασικά, δεν έχω, δεν έχω κάποιο που προτιμάω. Όχι, δεν γίνεται, κάτι θα προτιμάς. Όχι. Αυτό που δεν προτιμάω, ναι, είναι το καινούριο Superman. Γιατί ρε, το καινούριο. Ναι. Το καινούριο που ξέρεις, ακόμα δεν έχει βγει. Αυτό λέω, δεν ξέρω. Πάμε τώρα σε. Α, είσαι από αυτούς. Θα τσακωθούμε τώρα. Α, άκου λίγο. Πάμε στο θέμα του. Ρε, παιδιά, συγγνώμη, έχει γίνει κάποιο λάθος εδώ πέρα. Δεν υποτίθεται ότι η γενιά η καινούργια θα έπρεπε να το θέλει το Σούπερμαν και η πιο παλιά να μην το θέλει και να είναι. Η παλιά είναι καλύτερη. Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα το θέμα μου. Εγώ είμαι αυτός κανονικά που εδώ άκου πέρα να είναι περίεργο. Άκου να σου πω το θέμα μου το Σούπερμαν. Ναι. Πάμε τώρα στο Σούπερμαν. Άκου να σου πω το θέμα μου για το Σούπερμαν το οποίο δεν έχει βγει ακόμη. Όχι, γενικά για τον Σούπερμαν. Live action. Θα σου πω για το Henry Cavill και μετά. Live action από μόνος του μου είναι λίγο αδιάφορος, δεν μου πολύ αρέσει. Προτιμώ, ας πούμε, τους Batman, Iron Man, τους προτιμώ αυτούς, Captain America, λίγο πιο ανθρώπινους. Ο Iron Man δεν είναι τόσο ανθρώπινος, απλά είναι άνθρωπος. Δεν τον προτιμάς, φαντάζομαι, θες να πεις ότι επειδή είναι τόσο OP. Ναι, δεν μου αρέσει να το. Okay, ναι. Και σύν το ότι μπαίνει ο Henry Cavill σε αυτό το ρόλο, ναι, που το Henry Cavill σε ό,τι και να, ό,τι τέτοιο, ό,τι είναι και να τον έχω δει. Δεν τον έχω συμπαθήσει και ούτε έχω προσπαθήσει. Ούτε στο Uncle. Δεν το έχω δει το Uncle. Τότε πώς, από τις καλύτερες του ταινίες το Uncle. Δεν θέλω να το δω. Αρχικά είναι. UNCLE. Α, ναι. Είναι αρχικά, απλά βγαίνει Uncle το τέτοιο. Δεν θέλω να το δω. Λέξη. Όχι, θα το δούμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο και διασκεδαστικό. Τέλος πάντων, το Henry Cavill δεν το συμπαθώ. Δηλαδή, το Witcher το παράτησα στα 6 επεισόδια. Δεν μου άρεσε και με το ζόρι τα είδα, επειδή τα βλέπαμε. Ναι. Πάμε παρακάτω. Άστο το Witcher, ναι, δεν είναι γνώμονα. Το Superman. Δεν έχω δει καν το Man of Steel. Πώς γίνεται να μην δούμε. Δεν το έχω δει. Για πώς έχεις άποψη τότε για το Superman. Τι πώς έχω. Από τα Justice League και αυτά που έχει παίξει. Δεν είναι καμία σχέση ο Superman στο Justice League. Έχουμε δει τον Batman v Superman μαζί. Ναι, το έχω δει εγώ. Εντάξει, εκεί είναι τόσο. Ούτε εκεί μου άρεσε. Στο Man of Steel όμως είναι η καλύτερη του εκδοχή. Καμία σχέση. Γιατί ξεκινάει από πριν, που πριν βάλει τη στολή και. Δεν με τραβάει καθόλου να το δω. Έχω δει χίλιες φορές το Iron Man 1, χίλιες φορές το Batman 1, δεν έχω δει το Superman. Άλλοι χαρακτήρες. Άλλοι χαρακτήρες. Ναι, ναι, εντάξει. Ο Superman του Zack Snyder έχει μια ταρκίλα η οποία δίνει νόημα ύπαρξης και δίνει ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο χαρακτήρα. Δηλαδή, τι σου λέει, ότι επειδή ο χαρακτήρας είναι τόσο overpowered, είναι τόσο παντοδύναμος, να τον αποδυναμώσει.
θυμώσω με ποια είναι. Να του χαρίσω ψυχολογικά προβλήματα. Ότι του έχουν μάθει γονείς του από μικρή ηλικία να μην χρησιμοποιεί τις δυνάμεις του, γιατί τώρα σου λέω στην ουσία το πλότ του. Ναι, του Man of Steel. Να μην χρησιμοποιεί τις δυνάμεις του γιατί είναι επικίνδυνο, να μην τον δει ο κόσμος, να μην τον βρει γιατί δεν είναι έτοιμος να τον δεχθεί. Ότι δένεται με άτομα και μετά στην ουσία κινδυνεύουν τα άτομα με τα οποία έχει δεθεί και ο Lex Luthor τον απειλεί φέρνοντας σε κίνδυνο τα συγκεκριμένα άτομα. Τέλος πάντων, όλη η φάση με τον Σούπερμαν δεν μου είναι εντελώς αδιάφορη. Και που έφυγε ο Χένρι Καβίλ. Άρα δεν φταίει ο Χένρι Καβίλ, φταίει ο χαρακτήρα Σούπερμαν. Θα πω εγώ που με ενδιαφέρει και που μου αρέσει ο Σούπερμαν. Μου αρέσουν βασικά πάρα πολύ οι νέες αρχές εμένα, τα νέα ξεκινήματα. Γουστάρω πάρα πολύ τα φρέσκα ξεκινήματα. Και πόσο μάλλον όταν πίσω από αυτό το φρέσκο ξεκίνημα είναι ο James Gunn. Που φαίνεται ότι πάει να πατήσει πάρα πολύ στο πηγαίο υλικό, στα κόμικ. Επανέφερε την original, την στολή, την ωραία, την κόκκινη μπλε. Σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους δεν αρέσει. Με τα ζωντανά χρώματα, η οποία διχάζει. Και με το βρακί απ' έξω που μας τα έχετε κάνει τούμπανο. Μα έτσι δεν είναι ο κανονικός Σούπερμαν. Έτσι είναι ο κανονικός Σούπερμαν. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι, η εκδοχή του Σνάιντερ, okay, είναι μια διαφορετική εκδοχή, μια πιο σύγχρονη εκδοχή, μια πιο σοβαρή, να το πω, εκδοχή. Δεν σας είπε κανείς τι φορέσετε. Ναι, πρώτον. Και δεύτερον, να πω κάτι άλλο. Υπάρχει κάποιος λόγος που ο Σούπερμαν, όπως λένε πολλοί, καλά το έχει πει τώρα ένας, φοράει το βρακί απ' έξω και το έχουν πάρει όλοι. Υπάρχει ένας λόγος που φοράει το βρακί απ' έξω, όπως λέτε, ο Σούπερμαν, και αυτός είναι ότι βγήκε το 1938. Και το 1938 ποιοι ήτανε, Αντρέα, οι δυνατοί χαρακτήρες που θαύμαζε ο κόσμος, που τους θεωρούσε overpowered και ήτανε θηρία και πήγαινε και έτρεχε να τους δει? Ποιοι ήτανε? Οι παλαιστές, οι WWE, δεν ξέρω αν λεγόντουσαν έτσι. Οι παλαιστές, τέλος πάντων, όχι παλαιστές, το ίδιο πράγμα είναι. Οι wrestlers, οι παλαιστές. Και οι παλαιστές φορούσαν ακριβώς αυτή τη στολή που φοράει ο Σούπερμαν. Ναι. Ένα κορμάκι στην ουσία με από πάνω αυτό το πράγμα. Και έτσι στα κόμικ δημιουργήθηκε αυτή η στολή. Και στα κόμικ στην ουσία από πού εμπνεύστηκε ο δημιουργός? Από αυτό το πράγμα που υποσυνείδητα στον κόσμο του έδινε να καταλάβει ότι αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή είναι πολύ δυνατό. Και το πολύ δυνατό που είχαν ο κόσμος τότε στο μυαλό του και αυτό που είχε συνηθίσει αισθητικά να βλέπει ήταν η στολή ενός παλαιστή. Εντάξει τώρα, εντάξει είμαστε. Θα σας φύγει αυτή η βλακεία τώρα που το λέτε όλοι πάνω το βρακί από το τέτοιο, πάνω το βρακί από τη στολή. Ωραία, πάμε παρακάτω. Δεύτερον, επειδή βλέπω πολλούς ότι γράφουν η στολή είναι λες και την πήρα από τα τζάμπο. Έχετε δει πως είναι οι στολές από το MCU χωρίς τα CGI από πάνω? Για πηγαίνετε δεν, λοιπόν. Δεν νομίζω να μείνει έτσι η στολή. Δεν θα μείνει καμία σχέση. Ναι. Η στολή θα αλλάξει πάρα πολύ στο τελικό αποτέλεσμα. Απλά αυτό είναι το αρχικό το σχέδιο που πρέπει αναγκαστικά να παίξει στην κάμερα έτσι. Προφανώς. Νομίζετε ότι αν το βλέπετε εσείς ότι η στολή βγαίνει και είναι σαν βγαλμένα από τα τζάμπο, δεν το βλέπει ο James Gunn και οι υπόλοιποι. Αν δεν το διορθώσουν, εδώ θα είμαστε πάλι να τα ξαναπούμε. Αλλά δεν νομίζω να μην το διορθώσουν, διότι βλέπω κάποιες λεπτομέρειες, κάποια κοψίματα που υποδηλώνουν ότι θα διορθωθεί στο post-production αυτό που βλέπουν. Όπως εδώ ρε παιδιά για το Endgame και για το Infinity War, νομίζω, αλλά είμαι 100% σίγουρος για το Endgame, ότι ό,τι στολή βλέπετε στο Endgame δεν έχει ραφτεί ποτέ. Είναι όλοι CGI από πάνω. Οπότε ναι. Τώρα τι λέμε. Ναι. Ειδικά από αυτές τις λευκές που φοράνε όλοι, που πάνε στο παρελθόν για να πάρουν τα πετράδια της αιωνιότητας, δεν έχει ραφτεί ούτε μία στολή. Είναι όλες 100% CGI. 100% CGI. Θα είναι και το Superman. Και το Superman θα το αλλάξουν. Επίσης από ό,τι είδα, ναι, μεν έχει βάλει γένια ο Coren Sweat. Coren, ναι. Καλά το είπα. Coren Sweat. Έχει γίνει πιο φαίνεται από τις πρώτες φωτογραφίες. Τώρα, εντάξει, μου ήταν. Ναι, αλλά δεν έχει βάλει όσο ο Henry Cavill. Οπότε θα του προσθέσουν, ναι, να ξέρετε, και muscles στο post-production. Θα τον κάνουν ακόμα πιο τούμπανο. Διότι εντάξει, δεν είναι όλοι Henry Cavill, Αντρέα. Να βάζουν τα δικά τους μούσκουλα, μάλλον γιατί δεν θέλουν να κοροϊδεύουν τον κόσμο και δεν ήθελαν καθόλου CGI στον χαρακτήρα. Να τα λέμε και αυτά, έτσι. Ναι, να τα λέμε. Είναι τίμιος. Εντάξει. Να τα λέμε τα λίγα. Εγώ τον γουστάρω πολύ. Το Henry Cavill μπορεί υποκριτικά να χάνει, ρε παιδί μου, να μην είναι ο καλύτερος ηθοποιός στον κόσμο, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ το ότι είναι τίμιος, δεν κοροϊδεύει. Δηλαδή, τον Witcher τον έπαιξε όσο καλύτερα μπορούσε και όσο πιο κοντά στο πηγαίο υλικό. Τον Superman τον έπαιξε όσο καλύτερα μπορούσε και όσο. Στο Witcher μπορεί να φταίει και η σειρά που ήταν άθλια και δεν μου άρεσε. Ναι. Αλλά εντάξει, ούτε ο Κέντρο. Ναι, σεναριακά το Witcher είναι λίγο καλύτερο από το The Suicide Squad. Όχι το The Suicide Squad, από το Suicide Squad το πρώτο. Ναι, ναι. Έτσι, που ακόμα κλαίει ο άλλος. Ας βάλουμε καμιά άλλη ταινία τώρα. Θα βγάζουμε τώρα όλοι μετά από 10 χρόνια τα Director's Cut. Επειδή δεν μπορούσατε να συνεννοηθείτε τότε μεταξύ σας. Άσε μας τώρα, δούμε τίποτα καινούργιο. Λοιπόν, στο νέο Superman θα πω επιγραμματικά ποιοι άλλοι παίζουνε. Άμα τους πω λάθος, που κατά 99,9999% θα τους πω λάθος. Υπάρχει και αυτό το ένα που μπορεί να μην το πει. Μπράβο, διορθώστε με κάτω στα σχόλια. Λοιπόν, είπαμε, ως νέος Superman θα είναι ο David Corenswet. Τη Lois Lane θα την παίξει η Rachel Brosnahan. Τον Lex Luthor θα τον υποδηθεί ο Nicholas Hoult, ηθοποιάρας. Η Millie Alcock
θα παίξει την Supergirl, η οποία παίζει στο House of the Dragon, που το βλέπεις εσύ. Ο Nathan Fillion θα παίξει τον Green Lantern. Η Isabella Merst θα παίξει τη Hawkgirl. Ο Indy Καθέγγι θα παίξει τον Mr. Terrific, ο οποίος επιστρέφει. Εσύ δεν έχεις δει το Arrow. Τον Mr. Terrific τον είχαμε δει στο Arrow, για όσους δεν θυμούνται. Επιστρέφει, μάλλον έρχεται να μπει κανονικότατα στο νέο κινηματογραφικό σύμπαν της DC, το DCU. Και ο Skyler Gisonta θα παίξει τον Jimmy Olsen, τον φωτογράφο, τον αγαπημένο από τα κόμικ. Να πούμε για ως τελευταίο θέμα, να συζητήσουμε για την ταινία. Το έχουμε ξανακάνει μια πολύ μικρή κουβεντούλα, μια πολύ μικρή αναφορά στην ταινία A Quiet Place στο Day One. Και θα πούμε πολλά όταν τη δούμε. Και... σίγουρα, ναι, θα πάμε να την δούμε, γιατί μας αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο franchise. Αγαπάμε και τις δύο προηγούμενες ταινίες. Εμένα είναι η πρώτη, είναι η αγαπημένη μου horror ταινία. Το A Quiet Place, το Part 1. Και το Part 2 έχει πάρα πολύ ωραίες ιδέες. Ναι, πολύ ωραία και το Part 2. Δεν με τρελαίνει, παρόλο που έχει τον Κίλιαν Μέρφυ μέσα. Εμένα μου αρέσει. Ναι. Πολύ. Και εμένα μου αρέσει, απλά δεν με τρελαίνει όσο το πρώτο. Ναι, άλλο αυτό, εντάξει, ναι. Το πρώτο είναι πάρα πολύ πιο τι καλό. Τι Κίλιαν Μέρφυ, την Emily Blunt, α πούμε, γιατί δεν τη λέει. Εντάξει, την Emily Blunt είναι και στο πρώτο, ρε. Ναι, λέω τι διαφορά έχει το δεύτερο. Παρόλο που έχει και Κίλιαν Μέρφυ, γιατί δεν τον περίμενα κιόλα. Τότε δεν θυμάμαι για ποιο λόγο δεν ήξερα ότι παίζει ο Κίλιαν Μέρφυ σε συγκεκριμένη ταινία. Και έπαθα λίγο. Ξέφυγα λίγο όταν το είδα. Να πούμε ότι σκηνοθέτης είναι ο Μάικλ Σαρνόσκι. Α, ήταν στο Pig. Το έχεις δει εσύ. Έχει σκηνοθετήσει στο Pig. Director Pig. Ναι. Το έχεις δει εσύ, εγώ δεν το έχω δει. Ταινιάρα, με τον Nicolas Cage. Ταινιάρα. Ταινιάρα, το Pig. Και μάλιστα υπάρχει και ηθοποιός από το Pig, ο Alex Wolf. Ή Wolf, τώρα δεν ξέρω, παιδιά, από ποια χώρα είναι το παλικάρι. Μάλλον τον επέλεξε ο σκηνοθέτης, φαντάζομαι, λόγω τις παλιότερες συνεργασίες τους. Ναι. Εντάξει, τώρα αυτή είναι μια κλίκα. Κάνουν ένα project, γνωρίζονται και από εκεί και πέρα τους παίρνουν μαζί παντού. Παίζει ο αγαπημένος μας από το Stranger Things, ο Joseph Quinn. Πολύ καλή κίνηση. Θέλω να τον δω πάρα πολύ σε horror ταινία. Ναι, 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 πάρα πολύ. Ηθοποιάρα ο τύπος. Ναι. Ήθελα πάρα πολύ να το δω. Και παίζει και η Λουπίτα Εν Γιόνγκ, αν τη λέω σωστά. Και παίζει και ένας που έχει παίξει. Ο Τζίμον Χούνσου. Ποιες ταινίες. Ο Τζίμον Χούνσου, ναι, ναι. Ναι, πολύ γνωστός. Τίμιος, τίμιος. Ναι. Ωραίος. Ωραίος τύπος, τον πάμε. Παίζει και στη Marvel, παίζει παντού, παιδιά. Παντού. Και στην DC. Πάντα δευτερότριτους ρόλους έχει, αλλά πάντοτε ό,τι κάνει το κάνει πολύ καλά. Είναι στιλάτος, είναι ωραίος. Ναι. Να πούμε ότι είναι prequel, τα έχουμε ξαναπεί, αλλά τα ξαλέμε το επειδή κυκλοφορεί. Είναι prequel των άλλων ταινιών. Είναι day one, όπως λέει και ο τίτλος. Δηλαδή η πρώτη μέρα που εμφανίστηκαν αυτοί οι εξωγήινοι. Και θα γίνει χαμός. Φαίνεται να έχει αρκετά περισσότερη δράση από τα trailers τουλάχιστον. Εγώ να πω ότι έχω πολύ hype. Γιατί βασικά είναι από τις λίγες ταινίες που έχω χάρη το καλοκαίρι. Παίζει μοναδική να είναι που έχει. Δηλαδή και τον Deadpool να το πούμε τώρα, θα μας πει δεν όχι, έχει. Όχι, έχω και για τον Deadpool, εντάξει. Α, έχω. Εντάξει. Εγώ θέλω πάρα πολύ να το δω γιατί ακόμη το βλέπω φρέσκο σαν franchise το A Quiet Place. Είναι, ναι. Είναι φρεσκαδούρα ακόμη στο μυαλό μου, ρε παιδί μου. Και μου αρέσει που δεν βιάζονται και δεν βγάζουν χίλιες ταινίες. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, και είναι ο Κραζίνσκι από πίσω που το κρατάει αληθινό. Αυτά. Τι βλέπουμε τώρα, Αντρέα, τι είδαμε τώρα, αυτόν τον καιρό. Καταρχάς, να πούμε ότι χρωστάς από το προηγούμενο επεισόδιο να πεις στα παιδιά τελικά το Leon the Professional, ναι, την άποψή σου. Εγώ δεν θα μιλήσω. Σας είπα ότι θα κάνει comment, αλλά επειδή ξεχαστήκαμε, δεν το ξαναθύμισα κι εγώ, δεν έκανε. Καλύτερα να το πω και. Θα μιλήσει live τώρα εδώ πέρα στην εκπομπή. Να πω για το Leon the Professional ότι γενικά σαν ταινία μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν την είχα δει. Παλιότερα είχαμε κάνει ένα βίντεο με αδικημένους ηθοποιούς και άμα την είχα δει την ταινία, σου έβαζα τον πρωταγωνιστή. Α, τον Ζαν Ρενό, λες. Ίσως τον έβαζα στο 5. Ίσως. Ναι. Γιατί ήταν πολύ καλός. Για το κακό, τώρα καταρχάς μου αρέσει πάρα πολύ ηθοποιός πέρα από αυτόν τον ρόλο. Βγάλε εκτός αυτόν τον ρόλο που έχει παίξει. Λέγει ονόματα. Γκάρι Όλτμαν. Τον Γκάρι Όλτμαν. Στο Χάρι Πότερ και γενικά όπου τον έχουμε δει, μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Αγάπη μόνο για τον Γκάρι Όλτμαν. Ναι. Και όντως, έχεις δίκιο, έχει επηρεαστεί ο Heath Ledger. Πάρα πολύ. Ο Τζόκερ. Παρόλο που δεν το είχε αναφέρει. Ναι. Πάρα πολύ. Θυμίζει ειδικά 2-3 σκηνές, 2 νομίζω έχω στο μυαλό μου, είναι πολύ παρόμοιο το στυλ του. Το παίξιμο. Το παίξιμο, ναι. Ακόμα και το πόσο τρελός είναι, το πόσο κουνάει το κεφάλι του, τα μάτια του, το βλέμμα του. Everyone! Μοιάζει πάρα πολύ. Προφανώς ο Heath Ledger το εξέλιξε για μένα, ναι, αλλά είναι κάτι διαφορετικό. Έχει και περισσότερο και χρόνο. Και δεν περίμενα ποτέ τον Gary Oldman να κάνει κάτι τέτοιο. Δεν το ήξερα. Οπουδήποτε και... παίζει ο Gary Oldman γίνεται χαμελέον. Ναι. Γίνεται, προσαρμόζεται στο ρόλο και παίζει τέλεια. Ναι, ναι, ναι. Οπουδήποτε και να έχει παίξει. Ναι, 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 Harry Potter.
τέλειος. Στο Batman, τέλειος. Στο Dracula, τέλειος. Στο Leon, τέλειος. Οπουδήποτε έχει παίξει, όχι απλά τερματίζει το ρόλο, οτιδήποτε και να έχει παίξει. Ταλεντάρα. Ανέβηκε πολύ. Και αυτός για εμένα δικημένος ηθοποιός. Παρόλο που έχει παίξει μεγάλους ρόλους. Harry Potter έχει παίξει. Έχει παίξει, Batman. Αλλά για μένα δεν έχει. Άμα παρατηρήσεις, δεν έχει το σταριλίκι που έχουν άλλοι. Αυτό ήθελα να πω. Αδικημένος δεν είναι στους ρόλους, αδικημένος είναι στη δημοσιότητά του. Ακριβώς. Ίσως επειδή είναι και αυτός χαμηλών τόνων. Να μην θέλει και αυτός. Ναι, ναι, ναι. Αλλά μιλάμε για ηθοποιάρα, για μένα σίγουρα στο top 10 ηθοποιών ever που έχουν βγει ποτέ. Μπορεί, για εμένα, έτσι. Συμφωνείς ότι τον είχα στο νούμερο 1 στο προηγούμενο επεισόδιο. Όσοι δεν έχετε το προηγούμενο επεισόδιο, στο playlist θα είναι. Να πάτε να το δείτε. Για πες. Συμφωνώ, ναι. Και μιας και είπαμε για κακούς, να μιλήσουμε λίγο για το Inglourious Basterds που είδαμε τώρα τελευταία και τρελάθηκες. Μου άρεσε πολύ από σένα, από ό,τι κατάλαβα. Και προφανώς και εμένα μου άρεσε πολύ. Ναι, εντάξει. Τι, ναι. Ναι, ναι, άλλο ναι. Το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο, άλλο δεν θεωρώ την τέλεια ταινία και άλλο δεν μου άρεσε. Ναι. Δεν συμφωνώ με κάτι γνώμες που μου είπες ότι είχαν ακουστεί και παλιότερα σε θέμα δράσης. Μην αρχίσω τώρα. Καταρχάς δεν ακούω κουβέντα για τον Ταραντίνο. Ναι. Ας ξεκινήσουμε και ας τελειώσουμε εκεί πέρα. Πρώτον. Δεύτερον. Δεν υπάρχει δράση και ξεκινάει η δράση και δεν έχει δράση. Τι είναι ταινίες για να έχουν δράση. Δεν είναι όλα σούπερ ηρωικές ταινίες, ναι, ρε παιδιά. Κάποιες ταινίες, ειδικά το Ταραντίνο, στηρίζονται στις συνομιλίες μεταξύ των χαρακτήρων. Εκεί υπάρχει η ένταση, στις συνομιλίες. Και αυτό που είπες εσύ, τα ξεσπάσματα που έχει ο Ταραντίνο. Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή ο Ταραντίνο θα σε βαρέσει με πληροφορία, θα σε βαρέσει με συναισθήματα, θα σε βαρέσει με ένταση ανάμεσα σε συνομιλία 2, 3, 4, 5 ατόμων και κάποια στιγμή θα υπάρχουν στιγμές στην ταινία που θα κάνει τρελά ξεσπάσματα. Ναι. Και θα φεύγει το αίμα ποτάμι. Έτσι, με πάντοτε στο τέλος να έχει το. Και παρόλο που έχει μόνο διάλογο σχεδόν. Δεν έχει μόνο διάλογο, αλλά εντάξει. Σχεδόν έχει μόνο διάλογο. Έχει πολύ ωραίους χαρακτήρες. Έχει πολύ ωραίους χαρακτήρες, ηθοποιούς. Έτσι. Και είναι 2,5 ώρες η ταινία που περνάνε. Νεράκι. Για, περνάνε για πλάκα. Κάτι σούπερ χείρο ταινίες που είναι 1,5 ώρα περνάνε πολύ και πιο δύσκολα. Λες, ακόμα σε μία ώρα, εμάς το έχουμε κι άλλο. Ναι. Περνάνε πολύ πιο δύσκολα. Το Inglourious Basterds είναι μια κλασική ταινία του Ταραντίνο με εκπληκτικούς χαρακτήρες, εκπληκτικό ρυθμό, πολύ όμορφους διαλόγους, την τρέλα του Ταραντίνο που υπάρχει σε όλα τα project. Μετέφερε και πολύ ωραία το θέμα που υπήρχε τότε, τον πόλεμο, το μετέφερε πολύ ωραία, ναι, με μια δική του ιστορία. Αν και fiction, ναι, ok. Πάντοτε ο Ταραντίνο παίρνει, ναι, την πραγματικότητα και την πλάθη όπως εκείνος θέλει. Πολύ, πάρα πολύ όμορφη μουσική, ναι, όπως κάνει πάντα, γι' αυτό λατρεύω και γι' αυτό μάλλον λατρεύω τον Ταραντίνο, παιδιά, γιατί ο τύπος δίνει στην μουσική ενός project την ίδια ακριβώς σημασία και την ίδια βαρύτητα όπου δίνει σε όλα τα υπόλοιπα, μπορεί και περισσότερη. Γιατί έχω ακούσει και σε μια συνέντευξή του που έχει πει ότι πρώτα φαντάζεται πίσω από μια σκηνή ποια μουσική παίζει και μετά γράφει τη σκηνή. Πολύ σημαντικό, παιδιά. Ταραντίνο για μένα, αφήστε, θα μιλήσουμε κάποια στιγμή εκτενέστερα για τον Ταραντίνο ή για τους αγαπημένους μας σκηνοθέτες. Μπορούμε να κάνουμε, ναι, ένα top 10 αγαπημένους μας σκηνοθέτες, Αντρέα. Ναι. Εκεί να σε δω. Θα φάει μίγα σίδερο και το κουνούπι ατσάλι. Εκεί να με δω. Χαμός. Εγώ έχω ξεκινήσει και βλέπω το The Boys την τέταρτη σεζόν. Ο Αντρέας το ξεκίνησε. Εγώ ξεκίνησα χθες το The Boys γενικά. Μπράβο. Το πρώτο επεισόδιο. Οπότε δεν λέμε. Τι πρώτο επεισόδιο είναι αυτό, ρε παιδί. Ναι, άστο, εντάξει, ναι. Καλύτερα να μην πούμε. Λέω να πούμε όταν θα. Ναι, θες να πεις πρώτες εντυπώσεις, πες. Θα τελειώσω. Γιατί θα έχει πλάκα. Έχει πολύ πλάκα. Γιατί έχει πολύ πλάκα το ότι ο Αντρέας έχει δει το πρώτο επεισόδιο και εγώ έχω δει. Είμαι τώρα στην τέταρτη σεζόν. Για πάμε. Τι πρώτο επεισόδιο είναι αυτό. Εγώ θα ήθελα να συνεχίσω. Λοιπόν, άκου τι έχω πάθει με το πρώτο επεισόδιο. Ναι. Δεν ήξερα τι καν την είδε το The Boys. Τώρα εσύ ξέρεις γιατί σου έχω πει πάνω κάτω τι είναι. Ξέρεις ότι έχει να κάνει με R-rated φάση και αυτά. Χαίρομαι, ξέρεις, πάρα πολύ που αρχίζει και πριν αρχίζει λέει, βγάζει warnings και έχει 200 πράγματα. Ακριβώς. Μ' αρέσει πάρα πολύ που είναι από τα project που αν δεν ξέρεις τίποτα μείνεις με το στόμα ανοιχτό. Έτσι, ναι, με το που ξεκινάει. Ναι. Στην ουσία είναι το, η έναρξή του είναι το έτερος εγώ αν ήταν με σούπερ ήρωες. Σκέψτε το λίγο. Ναι. Όντως, πλάκα-πλάκα, είναι το, ναι, ίδιο. Ναι. Τι ήθελα να σας πω, ότι εγώ παιδιά εδώ το είδα, δεν είχα ιδέα. Απλά ήξερα ότι. Μόλις είχα βάλει το Amazon Prime, ναι, και δεν ήξερα. Και λέω τι έγινε, μου βγάλε πρώτο-πρώτο το The Boys, βλέπω σούπερ ήρωες. Λέω wow, το δω. Και το βάζω και δεν παρατήρησα εγώ τίποτα. Τα warnings που έλεγε στην αρχή, ούτε τίποτα. Και με το που ξεκινάει, γίνεται αυτό που γίνεται και έχω μείνει και κοιτάω την οθόνη έτσι. Πατάω pause, γιατί δεν μπορούσα να αντιληφθώ το τι έγινε εκείνη τη στιγμή. Και τα κερνάει και όλα, τα δείχνει όλα, δεν λυπάται. Και ναι, μόλις τελειώνει γενικά το πρώτο επεισόδιο, πάλι έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Δηλαδή, ναι, 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 το The Boys στην ουσία, παιδιά, είναι το project που όλοι θέλαμε. Και δεν το ξέραμε. Όχι, το ξέραμε. Το ξέραμε. Το ξέραμε, το θέλαμε και μας το έδωσαν. Βασικά, εμείς συγκεκριμένα το ζητάμε πολύ καιρό για τη Marvel, ας πούμε, να
αυτό το αίμα ακριβώς, και όλα αυτά. Το ελεύθερο, ναι. Για, που να είναι για ενήλικους. Αλλά, ένα μεγάλο αλλά θα το πω. Βέβαια, είμαι ακόμη στο δεύτερο επεισόδιο, μάλλον έχω δει και το δεύτερο και συνεχίζω, είμαι στο τρίτο επεισόδιο της τέταρτης σεζόν. Εγώ θα πω ότι από την τρίτη σεζόν και μετά, όχι, εσένα μπορεί να σ' αρέσει. Δεν λέω ότι πέφτει ποιοτικά. Ποιοτικά συνεχίζει και είναι καλό, συνεχίζει και είναι κάφρικο. Σενάριο. Απλά από την τρίτη σεζόν και μετά γίνεται πάρα πολύ κάφρικο το σενάριο. Εντάξει. Ξεφεύγει όσο ξεφεύγει και το δεύτερο Deadpool, ας πούμε. Εντάξει. Το σενάριο αρχίζει και κουράζει απίστευτα πολύ, γιατί ναι, πάμε παρακάτω, ειδικά στην τέταρτη σεζόν τώρα που βλέπω εγώ. Ρε παιδιά, πάμε λίγο παρακάτω, φτάνει. Δεν λέω παραπάνω, αλλά έλα, ναι, εντάξει, ναι, πάμε. Έλα, προχώρα το λίγο. Δηλαδή, κι αν δεν είναι η σεζόν, δεν ξέρω πόσα έχει, 7-8 επεισόδια, δεν πειράζει, είναι 5 επεισόδια, 4. Δεν έγινε και κάτι, διότι εγώ αυτό βλέπω αυτή τη στιγμή να γίνεται. Μια σειρά η οποία κανονικά είναι να είναι 5-6 επεισόδια η σεζόν και το πάμε τώρα να το κάνουμε 8-9, δεν ξέρω πόσα θα είναι. Ή αν είναι 6 τέλος πάντων το επεισόδιο, ότι θα έπρεπε να ήταν 3-4 το επεισόδιο. Θα σου πω σε 2 μέρες που θα έχω φτάσει. Εν τω μεταξύ θα με προσπεράσει. Ναι. Να ξέρετε. Το βλέπω εγώ. Γιατί εγώ βλέπω ένα επεισόδιο κάθε δεν ξέρω και εγώ πότε. Ναι. Βλέπεις και House of the Dragon. Αυτό θέλω να πω τώρα. House of the Dragon. Μπράβο. House of the Dragon. Ναι. Καλά το. House of the Dragon. Λέω και εγώ. Έχουν βγει 2 επεισόδια στη δεύτερη σεζόν. Στη δεύτερη σεζόν. Εγώ δεν έχω δει καθόλου, παιδιά. Ούτε την πρώτη σεζόν. Έχω ακόμη το σύνδρομο του Game of Thrones. Δεν έχει φύγει από πάνω μου. Εγώ είδα Game of Thrones και 2 μέρες μετά ξεκίνησα House of Dragon. Εντάξει, ναι. Το είχες φρέσκο γι' αυτό. Γούσταρες να μείνεις στο σύμπαν. Ναι, και δεν θέλω ποτέ να φύγω. Για πες τώρα για το τέλος του Game of Thrones, έχεις πει εδώ πέρα. Όχι. Για πες. Καταρχάς, όσοι δεν έχετε δει το Game of Thrones, αποχωρήστε από το βίντεο ή προχωρήστε το πιο μπροστά. Να μας πει ο Αντρέας την άποψή του, διότι τόσα χρόνια που έλεγα εγώ και μιλούσα δεν ήξερε εκείνος. Για πες, έτσι μπαμ μπαμ, γρήγορα. Έκανα το λάθος να το δω χειμώνα που είχα σχολείο και δεν κοιμόμουν. Και το τέλος δεν θα είμαι από τους διαφορετικούς που λένε ότι τους άρεσε, γιατί δεν τους άρεσε. Εγώ πιστεύω, ότι όποιος λέει ότι του άρεσε το τέλος του Game of Thrones, στην ουσία λέει ψέματα στον εαυτό του για να μην λυπηθεί και να μην απογοητευτεί. Άμυνα είναι αυτό. Αυτό το προσπάθησα να μην απογοητευτώ, να πω. Εντάξει, ωραίο. Ναι. Όταν τελείω, εντάξει, ωραίο. Δεν έκανες, ξέρεις, αλλά... είδε το γνωστό. Εντάξει, ναι. Πολύ ωραίο. Δηλαδή, και στο σχέδιο, δηλαδή, κι άμα, δηλαδή, ναι. Μπορεί να μην, αλλά, όχι. Και κάτω, έτσι, ναι, ωραίο, κατά ήτανε, γιατί έχει αυτό, γιατί έχει, γιατί δεν είναι αυτό, δηλαδή, μετά το συνειδητοποιείς. Εγώ το μόνο που θέλω να πω, γιατί... Για το τέλος του Game of Thrones έχουν ακούσει τα πάντα. Ναι. Όλος ο κόσμος. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι ξεκίνησα να δω τη μάχη. Ναι. Την τελική με τον τέτοιον. Και δεν, στην αρχή δεν έβλεπα τίποτα. Πάω, κλείνω την πόρτα πίσω μου, έμπαινε φως. Κλείνω το παράθυρα. Δεν έβλεπα τίποτα. Και για ποιο λόγο, ότι έχω, όχι, κάτι έχω κάνει. Απλά και καλά, επειδή λέει γίνεται στο σκοτάδι, έπρεπε να ήταν στο σκοτάδι. Μετά από κάτι μήνες, ένα-δύο μήνες που το τελείωσα το Game of Thrones, είδα ένα meme που λέει ότι κανείς δεν είδε την τελική μάχη γιατί φαινόταν. Ναι. Και λέω, το έχουν όλοι το πρόβλημα, δεν το είχα μόνο εγώ. Ναι, και φαντάζω τώρα να το δει και κάποιος σε κινητό. Είναι, καλά. Δεν θα το δει βασικά, τι λέω. Δεν θα καταλάβει αν έχει την μπροστά την οθόνη το από πίσω, αν έχει μαύρο κινητό. Το ίδιο πράγμα θα είναι. Είναι άποψη, λέει, αυτή από τον σκηνοθέτη, διότι επειδή είναι νύχτα, κανονικά δεν πρέπει να βλέπει. Ναι! Δεν πρέπει να βλέπουν αυτοί! Ναι. Εγώ που είμαι θεατής πρέπει να βλέπω! Πώς θα το κάνουμε τώρα! Δηλαδή είναι βλάκα στο Lord of the Rings που τη γυρίσανε μέρα τη μάχη και γυρνάγανε μετά στα μπλε όλα και τέτοια για να φαίνεται πεντακάθαρα. Ή που πηγαίνουν σε άλλες παραγωγές και φέρνουν ένα τεράστιο φεγγάρι τεχνητό και το χώνουν από πάνω για να βλέπουμε. Δηλαδή τι θα πει είναι η νύχτα, βάλτε να έχει γίνει νύχτα με φεγγάρι! Αυτό μας πείραξε τώρα με πανσέλινο. Τώρα να μας κοροϊδεύετε. Άντε να πούμε τώρα. Χρόνια είχα το κρατούσα, Τώρα μιας και μου δόθηκε ευκαιρία. Ο καθένας τώρα πετάγεται, λέει, μια βλακεία. Είναι άτεψη να μην βλέπουμε τη μάχη. Άκου εδώ τώρα. Λοιπόν, να πω και να τελειώνουμε ότι το Game of Thrones πριν το δω μου λέγανε ότι είναι η καλύτερη σειρά όλων των εποχών άμα έχει ωραίο τέλος. Εγώ δεν το πίστευα γιατί είχα δει Breaking Bad. Τελικά ότι αν είχε ωραίο τέλος θα ήταν η αγαπημένη μου με διαφορά σειρά. Και εγώ το λέω. Η καλύτερη η σειρά όλων των εποχών με διαφορά θα ήταν. Ναι, αν είχε ωραίο τέλος. Το House of Dragon δεν πιάνε τα επίπεδα στα prime του Game of Thrones. Δεν πιάνε τα επίπεδα, αλλά είναι. Θα πιάσει πιο μετά. Ναι.
Το πιστεύω αυτό να ξέρεις, όντως. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Ξενέρωσα λίγο στην πρώτη σεζόν. Από τη μέση και μετά, όσοι το έχουν δει θα καταλάβουν γιατί το λέω. Ναι. Ξενέρωσα. Στην αρχή, μετά το συνήθισα και μου άρεσε τελικά. Ωραία. Αλλά ωραία. Ίσως η πρώτη σεζόν να. Η πρώτη σεζόν δεν είναι Game of Thrones. Η πρώτη σεζόν είναι Thrones. Ναι. Είναι game. Πώς το πω, δεν έχει ίντριγκα, δεν έχει τέτοια πράγματα. Έχει πολύ πράγμα, ωραία. Αλλά δεν είναι τώρα. Δεν έχει ξέσπασμα. Ναι, δεν γίνεται χαμός. Ωραία, προετοιμάζει το δρόμο για τη δεύτερη. Αυτό ναι, ναι, ναι. Οπότε όσοι δουν την πρώτη, μην ξενερώσουν. Ναι. Ή όσοι δουν τα πρώτα 3-4 επεισόδια. Κρατήστε για να μπείτε στη δεύτερη. Γιατί και η δεύτερη ξεκινάει πολύ ωραία και ανυπομονώ για τα επόμενα επεισόδια. Ωραία, έτσι όπως το λες και εγώ ανυπομονώ να τη δω. Γιατί μου αρέσουν οι σειρές. Σας παρακαλώ, μην μας απογοητεύσετε ξανά. Άρα στην ουσία, να το πούμε γι' αυτό, κάνει το ίδιο που κάνει και το Rings of Power. Λοιπόν. Αυτά είχαμε να σας πούμε στο σημερινό επεισόδιο. Όσοι δεν έχετε δει το Inside Out 2, τρέξτε στο σινεμά μόνοι σας, με την κοπέλα σας, με τα παιδιά σας, με παιδιά άλλων. Υιοθετήστε ένα παιδί και πηγαίνετε να το δείτε. Θα μπορώ γι' αυτό. Αυτό, αλλά πηγαίνετε να το δείτε. Να πάτε να δείτε και το A Quiet A Place στο Day 1 και να το απολαύσετε. Και όπως πάντα, θέλουμε κάτω τα σχόλιά σας και για το Inside Out 2, αλλά και για το καινούριο Superman την άποψή σας και για ό,τι συζητήσαμε σήμερα. Να γράψετε την αποψάρα σας κάτω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε μέχρι το τέλος μαζί μας. Εάν ακούτε από το Spotify, πατήστε το κουμπί. Ακολούθησε. Τι κουμπί έχει το Spotify. Ακολούθησε, είναι μάλλον. Ακολουθήστε μας τέλος πάντων στο Spotify, στο Apple Podcast ή αν μας βλέπετε από το YouTube, πατήστε το κουμπί της εγγραφής για να είστε μαζί μας και στα υπόλοιπα επεισόδια. Και αν, παιδί μου, λέω, σας αρέσουν οι φάτσες μας, μπορείτε να τις βλέπετε και στο Instagram. Όχι, αν. Αλλά και. Όχι, εντάξει. Εντάξει, εγώ είμαι πιο τέτοιο, ρε παιδί μου. Και στο Instagram, αλλά και στο TikTok. Ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Εμπιστεύομαι με Quiet Place. Τώρα δηλαδή, εγώ πρέπει να σου πω για μπάλα. Θες να έρθω και εγώ να παίξω τέρμα, ε? Όχι. Και θα παίξω στους αντίπαλους και θα με πληρώσεις. Για να τα τρώω. Δεν σε πληρώσω. Θα κάνω ότι δεν με ξέρεις. Τι είναι, θα τυχαία.